πράγματα τα οποία δεν ξέρω πόσο τα πιστεύουν κάποιοι και πόσο τα λένε για να τα λένε. Ποιος αμφισβητεί ότι υπάρχουν μειώσεις, υπάρχουν περικοπές στην μισθοδοσία του προσωπικού. Το θέμα μας είναι αυτό σήμερα, πώς θα στηρίξουμε το ανθρώπινο δυναμικό για να εργαστούν, να δώσουν τα μέγιστα για να πάμε τον τόπο να μπροστά. Εδώ αναδείχθηκαν άλλα θέματα, αμοιβές προέδρων και δηλαδή δεν κατάλαβα αφού αυτά όλα περιέχονται για το θέμα του συγκεκριμένου που έχουμε. Αυτό που έχουμε εμείς να κάνουμε είναι να πάρουμε ένα ψήφισμα, να συμπαρασταθούμε στις μειώσεις του προσωπικού και τα ψηφίσματα. Αγαπητοί συνάδελφοι, μάλλον δεν ζείτε στην πραγματικότητα. Τι θα πει ψηφίσματα, βιομηχανία ψηφίσματα. Περίεργα πράγματα είναι αυτά. Τα ψηφίσματα όλης της Ελλάδος πάνε στις πέφτες και σκέλ. Για να τις παρουσιάσουμε στο συνέδριο ή να τις διεκδικήσουμε στην κεντρική διοίκηση. Τι άλλο λέει ο άλλος, θα έχετε άλλο να μην κάνετε έργο. Όπως σας είπα, όταν έρθει η ώρα της κρίσης, ελάτε τότε να αντιπαρατεθείτε με το έργο το δικό σας και της διοίκησης. Μακρά πίσω θα είστε. Μακρά πίσω. Σε αυτή την οικονομική συγκυρία. Διότι ποτέ δεν μάθατε να έχετε όραμα και στόχους. Είχατε άλλα πράγματα. Όπως και σήμερα γίνονται άλλα πράγματα. Ψευδείς ειδήσεις προς τα έξω, σπέκουλα να συκοφαντήσουμε τον Δήμαρχο γιατί θέλει να διεκδικήσει από τη ΔΕΗ, γιατί είναι εργολάβος της ΔΕΗ, γιατί διάφορα πράγματα ακούγονται και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί λέγονται όλα αυτά για να πετύχετε τι, να μην πάει μπροστά ο Δήμος. Το είπα ευθέως. Η προσπάθεια στο μεγαλύτερο επίπεδο είναι αυτό. Παρά τάρτα θα σας διαψεύσουμε. Και όραμα υπάρχει και άλλο δεν ζητάμε. Όμως τα ψηφίσματα είναι χρήσιμα. Όλοι οι Δήμοι της Ελλάδος θα πάρουν ψηφίσματα, να τα καταθέσουμε στα συνδικαλιστικά μας όργανα, έτσι ώστε να τα προβάλλουμε ως το σύνολο της τοπικής αυτοδιοίκησης, ότι παρά τις αρμοδιότητες που μας δίνουν, παρά όλες τις ευθύνες που μας αναθέτουν, μας περικόπτουν τους πόρους. Και πέραν αυτού, δημιουργούν προβλήματα και στο υπαλληλικό προσωπικό, το οποίο όλοι γνωρίζουμε όταν έχουν οικονομικά προβλήματα βιωσιμότητας, δεν θα έχουν και τη δυνατότητα να δώσουν τα μέγιστα που σήμερα χρειάζεται η τοπική αυτοδιοίκηση για να πατήσει να πάει το Δήμο κάθε διοίκηση ένα βήμα μπροστά. Άρα τα ψηφίσματα έχουν μεγάλη σημασία και πρέπει να είναι ομόφωνα κατά την άποψή μου και να συμπαρασταθούμε σε αυτούς τους υπαλλήλους που σήμερα τους καλούμε να εργαστούν και να προωθήσουμε το Δήμο. Απέναντι στους δημότες για τη διατήρηση της κοινωνικής ισορροπίας και συνοχή σε μια εποχή πρωτοφανούς κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής αστάθειας. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι η αποδυνάμωση των υπηρεσιών των Δήμων μέσω της εργασιακής εφεδρείας και κατάργησης οργανικών θέσεων με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Δήμους θα οδηγήσει σε λειτουργική αδυναμία. Γιατί είμαστε οι μόνοι που μπορούν να... Αναγνωρίζουμε ότι οι μισθωτοί και εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπως και όλοι οι μισθωτοί του υπόλοιπου δημόσιου τομέα, θα τα πιστεύουν ότι αλλά και του ιδιωτικού τομέα, έχουν υποστεί σημαντικότερες απώλειες του εισοδήματός τους και δεν αντέχουν σε άλλες μειώσεις. Αντιτιθέμεθα σε περαιτέρω περικοπές θεσμοθετημένων πόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίες οδηγούν στον περιορισμό του κοινωνικού χαρακτήρα και του ρόλου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Διαφωνούμε κάθετα με την εκ των άνω και αντίθετα με τις πραγματικές ανάγκες των ΟΤΑ, τροποποίηση και περιορισμό των νέων οργανισμών εσωτερικών υπηρεσιών που επιβάλλει τη ΣΟΤΑ, καταργώντας ουσιαστικά το αυτοδιοίκητο και την ουσία του σχεδίου Καλλικράτης, καλώντας την ΠΕΔ και την ΚΕΔΕ να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τη μη εφαρμογή των μέτρων αυτών. Τονίζουμε πως η αυτοδιοίκηση έδωσε και δίνει αγώνες ώστε να καταστεί πραγματική τοπική εξουσία με αποκλειστικές αρμοδιότητες και πόρους, με θεσμικά ισχυρό ρόλο στην τοπική ανάπτυξη και την διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.
Δηλώνω με ρητά ότι στο Δήμο Αμιντέου δεν περισσεύει κανένας εργαζόμενος. Αντίθετα, απαιτούνται περισσότερες θέσεις εργασίας. Η διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου παρεχομένων υπηρεσιών προϋποθέτει τη διατήρηση τουλάχιστον όλου του υφιστάμενου προσωπικού. Οι πραγματικές ανάγκες του Δήμου Αμιντέου στο πλαίσιο του σχεδίου Καλλικράτης και με την αυξημένη και με τις αυξημένες αρμοδιότητες απαιτούν περισσότερο και καλά εκπαιδευμένο προσωπικό. Αυτό είναι το ψήφισμα.